ποταμών, εντός αργακιών, με ανωφέρειες, κατωφέρειες, αναβατικούς, καταβατικούς ανέμους, με επικινδυνότητα, σοβαρή επικινδυνότητα για ανθρώπινες ζωές και τους, τους ανθρώπους που επιχειρούσαν προφανώς. Λοιπόν, ήταν τόσο γρήγορη η ένταση της Τουρκίας, υπήρχε τόσο θερμικό φορτίο και θερμικό κύμα, που αυτό αποτυπώνει τη σοβαρότητα και το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα εκεί. Προφανώς και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν θα μπορούσαν να ήταν παντού την ίδια ώρα στο κράτος. Να ξέρετε ότι την ίδια ώρα υπήρχε σε εξέλιξη Μπυρκαία στην Παρκλισσά, με πήγες και νέες δυνάμεις τόσο από το τμήμα δασών όσο και από πυροσβεστική υπηρεσία. Την ίδια ώρα υπήρχε εξέλιξη Μπυρκαία στους Αγίους Τριμηθιάς, σε Σπαρτά, και εκεί κινδύνευαν άμεσα κατοικίες και υποστατικά, φώναζε ο κόσμος, διάφορες εστίες σε διάφορους χώρους. Και εκεί επήγες και ενέρες δυνάμεις. Την ίδια ώρα, μόλις είχαμε την κλίση για τον Καρακαπά, επήγες δυνάμεις ξεκίνησαν και από τις υφιστάμενες Πυρκαίες και από τις άλλες επαρχίες και κατευθύνονταν προς τα χωριά πάνω. Ναι, κύριε, και τι δεν αφιβάλλω. Δεν και την ίδια ώρα τα εναέρια μέσα μετακινήθηκαν από την Παρακλησσά της Αγίου Στριμηθιάς. Δεν αμφιβάλλω ότι υπήρχαν και άλλα μέτωπα τα οποία μπορέσατε να περιορίσετε. Άλλο είναι το θέμα όμως. Αυτό υποδεικνύει κάτι. Γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε τραγωδίες. Μάθαμε, είπαμε, από το 16, επειδή την αναφέρατε εσείς στη Σολιά, μάθαμε από το 16, έτσι είχαμε πει ότι παραγγείλαμε αεροπλάνα, δύο ελικόπτερα, τα οποία δεν έφτασαν τότε. Αντιλαμβάνεστε για ποιον πράγμα μιλώ. Επίσης, ήταν το θέμα της ενίσχυσης, της κρατικής ενίσχυσης για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων και στην πυροσβεστική και στο τμήμα δασών. Έχετε την ευκαιρία τώρα να μιλήσετε και να πείτε αν είστε υποστελεχωμένοι, σε ποιο βαθμό είστε υποστελεχωμένοι, πού αλλού χρειάζονται πυροσβεστική σταθμή ή παρατηρητήρια για να μην κλάψουμε ξανά, να μην κλάψει ο κόσμος, κύριε Γκετή. Γι' αυτό σας ρωτώ. Είναι πολύ ουσιαστικό να πείτε εσείς που τα ζείτε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία μου που δίνετε και για αυτά που λέτε. Να ξέρετε πάντως, και να ξέρει και ο κόσμος και να ξέρουν και τα μέλη μας ότι αυτά είναι υπόψη της διευθυνσής. Σίγουρα τα έχει υπόψη της, σίγουρα τα ζητά και σίγουρα θα θέσει κάποια πράγματα κάτω, ειδικά μετά από αυτή την εξέλιξη. Ναι, τα ξαναθέσαμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ποιος δεν ακούει, μπορείτε να μας πείτε ποιος δεν ακούει. Αλλά αντιλαμβάνεστε, στο επίπεδο του κύριου, γιατί δεν μπορώ να σας απαντήσω περί τούτου. Να ξέρετε όμως πάντα κάτι. Οποιαδήποτε ενίσχυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τόσο σε μηχανοκίνητο εξοπλισμό, σε εξυγχρονισμό, σε ανανέωση και προσωπικό, να ξέρετε ότι είναι καλοδεχούμενη. Εμείς προσπαθούμε να διαχειριστούμε τα πράγματα όσο καλύτερα μπορούμε, στη βάση το τι έχουμε σήμερα. Και να ξέρετε ότι οι πυροσβέστες το τελευταίο διάστημα καταβάλουν υπεράθροπες προσπάθειες. Φτάσαμε στο σημείο να μηδενίσουμε τις επαρχίες. Φτάσαμε στο σημείο η μία επαρχία συνεχώς να είναι σε άλλη και να βοηθά. Και ειδικά τις τελευταίες μέρες βλέπετε τι γίνεται και νομίζω έχουμε ξαναμιλήσει στην εκπομπή για τις υπερπροσπάθειες που γίνονται από τα μέλη μας, αλλά και είχαμε μιλήσει και για την πρόληψη για αρκετές περιπτώσεις που ειλικρινά νιώθω και λίγο αγανακτισμένος για αυτά που έλεγα το τελευταίο διάστημα, να προσέξουμε τις αποψηλώσεις που προηγουμένως τις έχετε αναφέρει, πιθανότατα να μπορούσαν να υπάρχουν και λιγότερες ζημίες, παρόλο που οι κατοικίες που κάηκαν, μπορείτε να μας πείτε, δεν είχαμε πολλά περιφορία. Οι κατοικίες είχαν χλωρά, είχαν ξερά χορτά μπροστά. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας απαντήσω καθαρά, συγκεκριμένα, γιατί δεν έχω άμεση γνώση. Αλλά προφανώς οποιαδήποτε μεμονωμένη κατοικία ήταν καθαρή στην περίμετρο, ή οποιαδήποτε κατοικία δεν ακουμπούσαν κλαδιά δέντρων ή και τα λοιπά στις οροφές ή στις περιφράξεις, πιθανότατα να ήταν λιγότερη ζημιά. Αλλά προσέξτε, σας επιδιέγραψα τον τρόπο που εκδηλώθηκε η Τουρκία στο αρχικό στάδιο. Δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια στη βάση του θερμικού φορτίου που αναπτύχθηκε, του έντονου θερμικού φορτίου. Μάλιστα. Και των θερμικών ρηπών και χυμάτων που γίνονταν. Δηλαδή, ακτινοβολούσε η Πυρκαγιά και μπορούσε να σου αναπτύξει η Πυρκαγιά σε μέτρα μπροστά. Ναι. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι απότοκο και της κλιματικής αλλαγής.
και είναι απότοκο όλων αυτών τη εξέλιξη. Ναι, όλα είναι απότοκα, αλλά πρέπει σε κάποια στιγμή να αναλάβουν κάποιες ευθύνες, κύριε Γιατί. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτό που παρακολουθήσαμε το Σαββατοκυριακό, εάν ξαναγίνει μέσα στο ίδιο καλοκαίρι ή το επόμενο, ή ξανά, τότε είμαστε αξί τη μοίρα μα. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά θέλω κύριε Σοκράτου, αν μου επιτρέπετε, θέλω μία μικρή παρέσθεση. Επειδή κατανοώ τον κόσμο που πονεί και πόσο υποφέρει που βλέπει την περιοριστησία του να χάνεται. Θέλω να διευκρινίσω όμως κάτι, διότι άκουσα κάποια παράπονα όσον αφορά ότι οι πυροσβέστες δεν προτάθηκαν να βοηθήσουν. Ότι πέρασαν από οικία και δεν σταμάτησαν. Σε κάποιες περιπτώσεις, ακούστε. Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Μιλώ για βοήθεια σε κατοικίες από ό,τι είδα και άκουσα. Ναι. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε κόκκινο πυροσβεστικό όχημα είναι στελεχωμένο με πυροσβέστες οι οποίοι έχουν την ανάλογη εκπαίδευση και είναι πυροσβέστες καθ' αυτόν πυροσβέστης της αστικής ευθύνης. Λοιπόν, πυροσβεστικά κόκκινα μπορεί να είχαν μέσα και δασοπυροσβέστες οι οποίοι είναι ειδικευμένοι δασών και οι οποίοι διαχειρίζονται πυρκαγιές στα δάση. Εκείνη είναι η δουλειά τους. Πυροσβεστικά κόκκινα μπορεί να ήταν και ορομίσθιοι πυροσβέστες που έχουμε εμείς και έχουν προσληφθεί καθαρά και μόνο για να διαχειρίζονται πυρκαγιές υπαίθρου και δεν έχουν ούτε τον εξοπλισμό ούτε την εκπαίδευση να διαχειριστούν μια αναπνευστική συσκευή, παραδείγματος χάρη, που μπορεί, αν θέλει, να διαχειριστεί σε μια κατοικία. Ή δεν ξέρουν το πώς μια οροφή μπορεί να πέσει πάνω τους την ώρα που διαχειρίζονται μια πυρκαγιαστική ευθύνη. Ή ξέρουν πώς να διαχειριστούν ένα υγρά αέριο που μπορεί να εμπλακιστεί. Κακώς τότε να υπάρχει και ένα ειδικά εκπαιδευμένο πυροσβέστης και για τις κατοικίες, αλλά και για εδάφους και οι δασοπυροσβέστες. Να μην πηγαίνουν ανά ομάδες. Αυτό είναι θέμα το οποίο οι πυροσβέστες οι οποίοι ανταποκρίθηκαν εκεί από την αστική περιοχή και ήταν επανειλημμένες οι εκκλήσεις μου να προσέχει ο κόσμος, γιατί είχαμε μεταφέρει πάρα πολλές δυνάμεις από τον αστικό νησίτων πάνω στην Ήπεθρο και να ήταν προσεκτικός, διότι η καθ' αυτόν η ευθύνη της πυροσβεστικής ήταν και στις αστικές περιοχές. Άρα δεν θέλω να νομίζει ο κόσμος ότι οι πυροσβέστες που έχουν τη γνώση και εκπαίδευση να διαχειρίζουν αστικές πυρκαγιές κλήθηκαν να κάνουν κάτι τέτοιο και αρνήθηκαν να το κάνουν. Δεν το ξέρω ο κόσμος, γιατί βλέπει κόκκινο όχημα σταματά για βοήθεια και είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα και έτσι θα πρέπει να είναι. Έτσι θα πρέπει να είναι. Βασίζονται ξέρετε, πάνω κύριε, στις... Βλέπουμε το κόκκινο σωτήριο εκείνη την ώρα, όχι το κόκκινο της πυρκαγιάς. Το κόκκινο όχημα βλέπουμε. Το κόκκινο όχημα. Είναι ναι, αλλά πιθανότατα να μην είναι στελεχωμένο από τα αρμόδια άτομα, τα κατάλληλα άτομα για να διαχειριστούμε την περίπτωση. Ωραία. Να είναι τότε. Και λοιπόν, επίσης, ξέρετε ότι στη διαδικασία για να στείλουμε από την επαρχία Λάρνακα στην κοινότητα Νοδού που κινδύνευε ανάμεσα, εγκλωβίστηκαν πυροσβέστες στη διαδρομή. Ναι, το μάθαμε. Και κλήθηκε λοιπόν άλλη ομάδα για να τους διασώσει. Εγκλωβίστηκαν στη διαδρομή και αναγκαστήκαμε να στείλουμε από τη Λευκοσία δύναμης για να μπορέσουν να προσεγγίσουν την οδού. Είναι εδώ που φώναζα να μην κάνουμε τα οχήματα μας και να κατευθυνόμαστε προς το άγνωστο κατά το δοκούν. Ακόμα και οι πυροσβέστες σε αυτήν τη διαδικασία κινδύνευσαν. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Γετή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα.